Κολιάκος της ΑΕΚ. Κολιάκος! Κολιάκος της Ματζίδης. Κολιάκος έπαιξε στην ΑΕΚ από το έτος 1992 ως το έτος 2003 και είχε 50 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος. Αυτό όμως που το διέκρινε περισσότερο ήταν ότι ο Ηλίας είχε ψυχή. Και πραγματικά νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν περήφανη που διέθετε τα ταλέντα, τους παίκτες της αξίας του Ηλία Ματζίδη. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα καλέσω τον αντιπρόεδρο της ΑΕΚ, τον Δημήτρη τον Κατσί, για να απολύνει την τιμητική αυτή διάκριση. Δύο λόγια, Ηλία μου. Καλησπέρα σας. Και εγώ από τη μεριά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύνδεσμο εδώ για την τιμή που μου κάνει. Πραγματικά είναι μεγάλη χαρά που είμαι εδώ ανάμεσά σας. Και επίσης θα ήθελα να ευχηθώ και διάφορα με διευθυντέ σε όλους σας. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας. Για την ΑΕΚ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπλόβλου που είπε. Το μοναδικό πράγμα που πει αυτή τη στιγμή την ΑΕΚ είναι να βρει ένα γήπεδο δικό του, να φτιάξει το γήπεδο αυτό που του άρεσε. Τα άλλα όλα θα έρθουν. Ευχαριστώ πολύ. Αν νομίζω να φύγεις, αλληλάτως. Καλησπέρα σε όλους. Έχει τους χαιρετισμούς από τον Πρόεδρο, ο οποίος έχει συμβαίνει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης σε ένα κρίσιμο παιχνίδι που έχουμε αύριο. Όπως είπε και ο φίλος μου, Ηλίας, του Βουλτού, το 1994. Έχουμε έρθει στην ΑΕΚ από τον Μάρτιο και καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες να μπορέσουμε να εξηγιάνουμε την ομάδα, να βελτιώσουμε την οικονομική θέση και να δρομολογήσουμε τις εξελίξεις του γηπεδικού. Από τους αυτούς του Προέδρου, εκτιμούμε ότι τα νέα θα είναι θετικά. Το παλεύουμε προς όλες τις πλευρές, δεν είναι κάτι εύκολο. Ο αγώνας είναι διαρκής και συνεχίζεται. Ελπίζω να έχετε ένα σύντομο από αυτό το μέτωπο. Εύχομαι σε όλους χρόνια